Αλλάζουμε θέμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από προχθές τη χώρα. Κρύο και χιόνια συνθέτουν και πάλι το σκηνικό σε πολλές περιοχές, ενώ καταστροφές άφησαν πίσω τους οι καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κρήτη. Νέα ψυχρή εισβολή από τα βόρεια ξεκίνησε να πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα με χιόνι, θυελλώδεις ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες. Από νωρίς το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς Πάρνηθα λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού. Το χιόνι που έπεφτε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εδώ στην Γκάζα έχει καλύψει τα πάντα με ένα λευκό πέπλο. Σε ετοιμότητα βρίσκονται χιονιστικά μηχανήματα και η αστυνομία σε περίπτωση που χρειαστούν να επέμβουν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών. Το πρωί σημειώθηκε ελαφρά χιονόπτωση και στα βόρεια προάστια της Αττικής. Εικόνες καταστροφής άφησε στην Κρήτη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο νομό Χανίων, όπου μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεκάδες κάτοικοι του χωριού Σιρικάρη, στο Δήμο Κισάμου, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Ο δρόμος προς Καστέλη κόπηκε στη μέση, κάνοντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων. Στον Αλικιανό ξεκίνησαν οι εργασίες υποστήλωσης της γέφυρας πάνω από τον Κερίτη ποταμό, καθώς τα τσιμεντένια τυχεία έσπασαν και υπάρχει ενδεχόμενο κατάρρευσης. Χυμάρι ξεχύλισαν, ενώ σε αρκετούς παραποτάμους η στάθμη του νερού παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους στους οποίους κατέληξαν βράχοι και χώματα από κατολιστήσεις. Στην παραλία της Χρυσής Ακτής, η ορμή της θάλασσας ήταν τέτοια, όπου εκτός από κλαδιά και σκουπίδια, ξεβράστηκαν και ψάρια. Από καρδιωτική εικόνα και στον ομό Ρεθύμνου, αγροτικές καλλιέργειες υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή. Οι κάτοικοι στα Γουλεδιανά Ρεθύμνου είδαν σπίτια και αποθήκες να πλημμυρίζουν. Σπίτια και στον οικισμό Ατσιπάδες υπέστησαν επίσης ζημιές. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μια από Κορώνου και Καντάνου σελήνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εικόνα από τα βόρεια ημιουρινά της Αττικής. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία βρίσκεται η Βάνα Πρέτζα. Και Βάνα, έχουμε παροδικές χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες εκεί. Ακριβώς, και όπως βλέπετε, Αντώνη, και αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει με ένα ελαφρύ χιονόνερο που κατά διαστήματα έχει την τάση για πυκνή χιονόπτωση στις επόμενες ώρες, όπως εκτιμούν και οι μετεωρολόγοι. Είμαστε σε ένα υψόμετρο 500 περίπου 50 μέτρα και σε αυτό το υψόμετρο και σε περιοχές λίγο πιο πάνω, σαφώς αυτή την ώρα έχει μια ελαφρά χιονόπτωση. Η τάση είναι τις επόμενες ώρες να πυκνώσει, ωστόσο έχουμε και τσουχτερό κρύο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ που βρισκόμαστε είναι 1 βαθμό Κελσίου. Όπως στις περισσότερες περιοχές, στους περισσότερους δήμους της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Αυτή την ώρα στον 1-2 βαθμούς Κελσίου έχουμε στο Βαρνάβα, στην Άνοιξη, στη Δροσιά, στο Κρυονέρι, στον Οροπό, στον Άγιο Στέφανο. Ναι. Είναι περιοχές λοιπόν με υψόμετρο που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, με τάση να υποχωρήσει και άλλο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως καταλαβαίνουμε, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα έχουν μια δύσκολη βραδιά, με την έννοια ότι θα δουλεύουν στο φουλ και τα τζάκια και τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά. Ωστόσο, ελπίζουν από αύριο να επαληθευθούν και οι προγνώσεις των μετεωρολόγων που λένε ότι θα υποχωρήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, που αυτή τη στιγμή το μάτι της βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Δύσκολη βραδιά θα έχουν σίγουρα αυτοί που θα είναι στον δρόμο και θα καθαρίζουν και θα κρατούν τους δρόμους ανοιχτούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ.